Είμαστε τώρα σε ένα άλλο τομέα της, του πολιτισμού, του ευρύτερου πολιτισμικού πεδίου των Βλάχων και κατά συνέπεια του ελληνισμού, μαζί με τον κύριο Δήμα. Εγώ στην αρχή θα τον πω κύριο Δήμα και στη συνέχεια φίλε Γιάννη, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που πρωτογνώρισα ερχόμενος σε αυτή την οικογένεια εδώ των Βλάχικων Πολιτιστικών Συλλόγων. Και δεν ξεχνάω ποτέ ότι ήταν ο πρώτος που σε εκείνο το αντάμα που ξανακάναμε καλή ώρα στο Μέτσοβο και ήταν να γίνει το πρώτο σεμινάριο των Βλάχικων Παραδοσιακών Χωρών, μου είπε: θέλω να πεις για τους Ιρακιώτικους και τους Καλαριτιώτικους. Και σου είπα: μα γιατί, αφού εγώ δεν με ξέρεις. Και μου λες: σε ξέρω. Και από τότε ήταν εκείνη η μαγιά. Και έχω να το λέω για τον Γιάννη το Δήμα. Γιάννη, καλώς σε βρήκα. Εγώ θα λέω από αυτή τη στιγμή να λέμε στον Ενικό, διότι η οικειότητα στο Βλάχικο λαϊκό πολιτισμό είναι ένα κομμάτι σημαντικό όπου μας φέρνει πιο κοντά και ο χορός μας δένει περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, είσαι ένας δάσκαλος με την ευρεία, με εκείνη την ωραία την έννοια την παλιά, από παραδοσιακό χορό, από μεταφορά πολιτιστικών στοιχείων, από πανεπιστήμιο, στη Θεσσαλία, στα ΤΕΦΑ. Να το επικεντρώσουμε λίγο, Γιάννη, και να μας πεις μέσα από το γίγνεσθε αυτό το ιστορικοπολιτιστικό πώς φτάνουμε σήμερα να έχουμε αυτή την ροή στον χρόνο των Βλάχικων χωρών, τραγουδιών. Πολύ σωστά μπήκε το θέμα μέσα από το ιστορικό και πολιτισμικό γίγνεσθε θα πω όλο. Ναι. Γιατί έχω την τύχη, Λία, όπως είπαμε, να μιλάμε στον ελληνικό, να έχω μεγαλώσει σε παραδοσιακή κοινωνία πέρα από τις ιδιαίτερες σπουδές και το πανεπιστήμιο, που είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, στο να δομηθεί κάποιος εσωτερικά για να μπορεί πάνω σε αυτό να χτίσει αργότερα. Έχω την τύχη να κατάγομαι από τον Ασπροπόταμο, όπως ξέρεις, συγκεκριμένα από το χωριό Τζούρτζια, Αγία Παρασκευή σήμερα, αλλά Τζούρτζια είναι για μας, το παλιό όνομα. Βίωσα το λαϊκό πολιτισμό μέσα στην οικογένεια, στα λαϊκά πανηγύρια, στις πατινάδες, στα γκαλντερίμια, σε όλα αυτά τα οποία έτσι φέρνουν έναν μεγάλο πλούτο μέσα μας, όπου πάνω σε αυτό, από ιδιαίτερο μεράκι προς το παραδοσιακό χώρο και το δημοτικό τραγούδι σίγουρα, θέλησα να σπουδάσω το αντικείμενο αυτό που λέγεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο Χορολογία Ελληνισμού. Μέσα από όλο αυτό και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, θα μπορέσουμε να τα πούμε με απλά λόγια, ναι, να μας καταλαβαίνουν και οι γονείς μας. Έτσι. Το σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό. Λοιπόν, εάν δούμε ιστορικά και πολιτισμικά τον Βλάχικο Παραδοσιακό Χορό, μας παραπέμπει πολύ βαθιά στην ιστορία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι εάν συγκρίνουμε τον Ορεσίβιο χορό και δει τον Βλάχικο χορό, θα δούμε έναν καλό χορευτή στημένο, με μια έκφραση αγέροχη, με ένα κεφάλι ψηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο στο χρόνο και στο χώρο. Αν πάμε απέναντι στη Μικρά Ασία, θα δούμε πιο σκημένο και πιο παιχνιδίζοντας το ρυθμό σαν γενική έκφραση μέσα από την κίνηση. Αυτοί οι χοροί, μια και είμαι στη Μικρά Ασία, θα πω ότι έχουν δομή και βάση προς το ιωνικό στοιχείο που παίζει περισσότερο προς το κύμα και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ σε σχέση με το Ορεσίβιο και δει το Βλάχικο, κατά τη δική μου έρευνα και κατά τη δική μου μετάφραση με την ωραία έννοια της λέξεως, μας παραπέμπει προς το δωρικό σχήμα το όρθιο. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν Βλάχο αγέροχο να χορεύει, είναι σαν να βλέπεις τον Έλα το όρθιο με λεβενδιά και καμάρι. Η κολόνα, η δωρική, μέσα από έναν εσωτερικό κόσμο δυναμισμού και αν θέλετε με πλούσια συναισθήματα και όχι μόνο για να δώσει ως μετάφραση το υπόλοιπο σώμα την κίνηση που η κίνηση στα πόδια είναι ένα κομμάτι από όλο αυτό που μεταφράζεται περίπου ένα 20-30%. Ο Κύριος χορός είναι μέσα μας, στην έκφρασή μας, στη λάμψη μας, στο πρόσωπό μας, στα μάτια μας, στα χέρια μας και μετέπειτα στα πόδια μας. Ρυθμούς, Γιάννη, που συναντούμε στους Βλάχικους χορούς. Στους Βλάχικους χορούς. Εδώ είναι μια μεγάλη ομάδα ρυθμών που, όπως ξέρουμε, στον ευρύτερο βαλκανικό αλλά και ευρωπαϊκό χώρο, η Ελλάδα και ο ελληνισμός, θα πούμε, χωρίς σύνορα, έτσι, με την ευρύτερη έννοια, με μια άλλη έννοια, με μια ανοιχτή έννοια, όπως είπαμε για Μικρά Ασία, θα δούμε και κάτω από τα παράλια και μέχρι μεγάλα κομμάτια μέσα από τα Βαλκάνια, όπου κινήθηκε ο ελληνισμός και έφτασε και μέχρι τη Βιέννη και μέχρι το Παρίσι. Λοιπόν, και δει το Βλάχικο στοιχείο, χρησιμοποιεί πάρα πολλούς ρυθμούς, να πούμε για την επιστημονική γλώσσα, μουσικά μέτρα.
Ο κόσμος λέει περισσότερο ρυθμό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον τίτλο Ρυθμός. Συναντάμε ρυθμούς για αυτούς που ασχολούνται, οι γονείς μας δεν θα μας καταλαβαίνουν. 2/4 που είναι η βάση πολλών ρυθμών και τον συναντάμε αυτό το ρυθμό, αυτό το μουσικό μέτρο σε όλες τις πολιτισμικές κοινότητες και δει σε πολλούς λαούς ανά τον κόσμο. Είναι ένας απλός ρυθμός, ο οποίος μπορούμε να χορέψουμε σε ένα γύρισμα συγκαθιστού, όπως διάφορα τραγούδια υπάρχουν σε αυτό, όπως στα βλάχικα είναι 2/4 αυτά όλα, ή το τασιά τραγούδι και όχι χορός, είναι γύρισμα συγκαθιστού, αυτά είναι σε 2/4 συνήθως. Ή πεταχτά γρήγορα στα 3 με 2/4. Έχουμε μετά τρίσιμα. 3/4 που μπορούμε να πούμε ένα κομμάτι, ενώ είναι εξάσιμο ο τσάμικος, το 3/4 βοηθάει στη μετρική του. Έχουμε 3/4, να προχωρήσω για να μην κουράζω. Έχουμε 4/4 που είναι όλοι χωρί στα 2 ή οι στρωτοί χωροί, ανάλογα κατά περιοχή και τάξη, κατά χωριό κτλ. Πώς ονομάζονται οι χωροί. Κυρίως όμως, όταν θέλουμε το συγκεκριμένο χώρο, μπορεί να ζητήσουμε το τραγούδι, το οποίο ανταποκρίνεται σε 4/4. Πάρα πολλά, και ιδίως αυτοί που γεννιάζουν με την Ήπειρο χορεύουν πάρα πολύ 4/4. Μπορεί να έχουμε ένα 4/4 και να το χορεύουμε όχι στα 2 στρωτό, αλλά στα 3, όπως είναι τα παιδιά της Σαμαρίνας. Ενώ είναι 4/4, το χορεύουμε εμείς στα 3 μακρόσυρτα, λεβέντικα, ωραία, καμαρωτά, με μια περηφάνεια, με εκείνο το στήσιμο που είπα, το δωρικό. Πάμε 5/4. 5/4 είναι οι ρυθμοί συνήθως που όσοι ασχολούνται με το χώρο είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στο ζαγόρι. Και στο ζαγόρι. Και βλάχικο στοιχείο έχουμε στο ζαγόρι. Οπωσδήποτε πολλούς ρυθμούς βλάχικους, τραγούδια τα οποία είναι σε πεντάσιμο ρυθμό, όπως είναι η φραγκίτσα παράδειγμα. Καθαρά βλάχικο τραγούδι, έτσι. Και όχι μόνο. Σαν πεντάσιμο. Πάμε στα εξάσιμα που είπα είναι πολλά τσάμικα, τα οποία μπορούμε να τα μεταφέρουμε και σαν τρίσιμα ανάλογα πώς παίζονται από τους μουσικούς. Πάρα πολλά τραγούδια. Θα πάμε σε εφτάσιμα, που είναι ο αρχαίος ελληνικός συρτός χορός, που δυστυχώς τελευταία με το ονομάστηκε σαν Καλαμαθιανός, ενώ ο Καλαμαθιανός είναι το μέτρο για να επικοινωνούν οι μουσικοί. Όχι ο χορός ως χορός, αρχαίγονος χορός είναι ο συρτός. Το συρτό που λέμε και οι παππούδες μας οι δικοί μας, λοιπόν ο χορός έχει 7/8, αρχαίγονος ελληνικός ρυθμός, από τους πρώτους ρυθμούς οι οποίοι θεσπίστηκαν σε αυτό το χώρο που λέγεται ελληνισμός σήμερα από αρχαιοτά των χρόνων. Έχουμε 8/4, 8/4 που είναι γυρίσματα όπως πάρει τα γκιούμια κέλα σε αυτό το στυλ, εδώ στο Μέτσοβο, μια και είμαστε σήμερα στο Μέτσοβο λοιπόν, θα δούμε χορούς σε οκτάσιμα, οκτάσιμα εννοούμε για τον αριθμητή, 8/4 και οπωσδήποτε 9/9, μορφή καρσιλαμάδων που έχουμε, εδώ το Μέτσοβο έχει τέτοιους ρυθμούς, έχουμε ατέλειωτα, τι να πω, 12/10, τα οποία είναι από τα πιο δύσκολα, όπως είναι το Λαπάτρου Τζίτζι Μάρμαρη, που συναντάμε στον Ασπροπόταμο και όχι μόνο εδώ και παντού ευρύτερα στην Πίνδο, αλλά και άλλα τραγούδια που ακούγονται και εδώ στο Μέτσοβο. Δηλαδή βλέπουμε μια γκάμα μουσικών μέτρων, ρυθμών με απλές λέξεις, που νομίζω ότι δεν την συναντάμε αυτή όλη την γκάμα, αυτή την ομάδα των ρυθμών σε άλλη πολιτισμική κοινότητα. Και όταν λέω πολιτισμική κοινότητα, να κλείσω με αυτό, τι εννοώ. Ο ελληνισμός είναι ένα έθνος και έχει πολλές πολιτισμικές κοινότητες. Μία πολιτισμική κοινότητα από αυτές είναι αυτή που συζητάμε και καταγόμαστε και εμείς, που είναι οι Βλάχοι, οι Σαρακατσάνοι, οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, οι Ιωνές, εξού το παραπλήσια και εξ Ανατολών, δεν λένε ούτε Γκρίκ ούτε Έλληνες, λένε Ιουνάν, από τους αρχαίους Ιωνές που ήταν σύνορα με τους ανατολικούς λαούς που ζούσαν στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, κατά την πολιτισμική κοινότητα όλες αυτές οι ομάδες ανήκουν σε ένα έθνος που ακούει στο όνομα ελληνισμός.